Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Για ασκημένη προσπάθεια παραμόρφωσης της πραγματικότητας κάνει λόγο ο κ. Γκανάτιος. Καταρχήν σε αυτό τι απαντάτε? Εγώ απαντώ ως εξής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης θα προσέρχονται και ανάλογα με την περίπτωσή τους θα καθοδηγούνται σε συγκεκριμένα σημεία του νοσοκομείου όπου θα λαμβάνεται δείγμα μόνο για τα παρακάτω. Πρώτον, προεγχειρητικό έλεγχο σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν σε δημόσια νοσοκομεία. Δεύτερον, έλεγχο πριν τις χημειοθεραπείες. Τρίτον, προγεννητικό έλεγχο σε εγγύους που θα γεννήσουν σε δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι η ανακοίνωση του κυρίου του Μαμάτσιου. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όχι του κυρίου Γκανάτσιου. Του Μαμάτσιου. Ναι, συγγνώμη, Εγώ διαβάζω λοιπόν ότι η ανακοίνωση αυτή είναι εκ της διοικήσεως του νοσοκομείου. Ναι. Λοιπόν, αν εγώ μπορεί να έχω καταλάβει κάτι λάθος, κύριε Πιάτσο. Λοιπόν, και αυτό το μόνο που διαβάζω εγώ εδώ και σε δημόσιο νοσοκομείο, να μην καταλαβαίνω ελληνικά, γιατί μπορεί να έχω πάθει κανένα εγκεφαλικό πιθανά. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω πώς απαντιέται ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάει να κάνει. Και επειδή είδα τις δηλώσεις, λοιπόν, τις οποίες εγώ δεν τις έκανα προσωπικά απέναντι σε κάποιον, λοιπόν, δεν αρνούμαστε. Είχα 4 τηλέφωνα σήμερα από πολίτες της πόλης ότι τους αρνήθηκε το εργαστήριο να γίνει αυτή η εξέταση. Εγγύους ή συζύγους εγγύων, εγγύους. Υπάρχει και σχόλιο ενός συμπολίτη μας, ο οποίος το αναφέρει. Μιλάμε για εγγύους, κύριε Τσεβεκίδη. Μιλάμε για εγγύους ή μιλάμε για... Μας, οι οποίοι πιθανά, λέω ξανά, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι τους είπαν ότι δεν μπορούν να τους κάνουν την εξέταση γιατί θα πάνε σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, λοιπόν, να βγουν και να μας πούν. Γιατρέ, έχει σημασία. Μας ακούτε, έχει σημασία. Αυτά τα... Γιατί δεν αρνηθήκαμε κανέναν, μου είπε. Εμένα εδώ είχα 4 τηλέφωνα ότι κάποιος τους αρνήθηκα. Λοιπόν, δεν θα έρχεται εδώ ασθενής να γίνεται μπαλάκι. Άκουσε και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε. Ακριβώς πώς. Όταν θα πάει να κάνει προεγχειρητικό έλεγχο πριν πάει στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια επέμβαση, τον στέλνω, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, το ξαναστέλνω στο νοσοκομείο Κοζάνης και ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Γιατρέ, μας ακούτε. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μάλλον δεν γίνονται αντιληπτά, νομίζω εγώ. Και οι απώλειες για το δημόσιο είναι σε τι επίπεδο ακριβώς οι απώλειες για το δημόσιο? Όταν υπάρχει παραπεμπτικό το οποίο είναι γραμμένο. Λοιπόν, από τους θεράποντες ιατρούς, μάλιστα, και μέσα εκεί ακριβώς φαίνεται ότι πιστοποιείται η δαπάνη προς το νοσοκομείο. Και αν υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το τεχνικό, να βρούμε μια λύση. Εγώ δεν μπαίνω σε μια φάση κόντρας, εγώ δεν, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε υπάρχει θέμα προσωπικό εναντίον κανενός, και ούτε να διαστρεβλώνω κανενός, λοιπόν, τα λόγια. Εγώ διαβάζω μια ανακοίνωση, την οποία δυστυχώς, ενώ υπογράφεται επί της διοικήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δεν τη γνωρίζει, γιατί δεν έχει πάρθει τέτοια απόφαση. Λοιπόν, και σήμερα, και φυσικά κατόπιν της δηλώσεως του, λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν εκ του διοικητή και όχι εκ της διοικήσεως. Λοιπόν, για να ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά σωστά, από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε όλοι οι πυρώτες, λοιπόν, του λαού μας, λοιπόν, του τοπικού λαού. Αυτό έχω να πω. Μισό λεπτό, μας ακούτε, κύριε Τσεβεκίδη. Είπατε ότι δεχτήκατε 4 τηλεφωνήματα σήμερα. Αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκατε ήταν από ανθρώπους που έχουν εγγύους, είναι... Έχουν ζητήσει να κάνουν το τεστ στο νοσοκομείο. Τι είναι απλά άρρωστοι αυτοί, έχουν συμπτώματα απλώς? Προεγχειρητική έλεγχη και δεν τους δέχτηκαν, λέτε. Και μου είπαν ότι, τους είπαν ότι επειδή θα γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Κύριε Τσεβεκίδη, δεν τους δέχτηκαν ως φυσική παρουσία. Δεν τους δέχτηκαν ως φυσική παρουσία. Αυτό λέει ο κύριος Γκανάτσιος. Ναι, τους είπαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε το τεστ. Ναι, ο κύριος Γκανάτσιος λέει ότι ως φυσική παρουσία δεν αρνηθήκαμε σε μόνο αυτό λέμε. Τεστ, δεν αρνούμαστε. Δηλαδή το τεστ θα μπορούσε να το κάνουν. Δηλαδή να μεταφερθεί το τεστ από τα ιδιωτικά εργαστήρια. Αυτό λένε. Από τις ιδιωτικές κλινικές. Από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν ξέρετε ότι για να μπει ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, χρειάζεται αρνητικό τεστ. Ναι, ισχύει. Έτσι, μπράβο. Άρα, λοιπόν, τι ακριβώς μου λέτε?
Θα πάει ο ασθενής στη Θεσσαλονίκη, θα του πάρουν το τεστ, θα του στείλουν στην Κοζάνη για να του ξαναστείλουν πίσω. Αυτό εσάς σας φαίνεται λογικό? Οι περιπτώσεις αφορούν... Δεν ξέρω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή αν αυτό το πράγμα φαίνεται λογικό. Και οι περιπτώσεις αφορούν... 72 ώρες νωρίτερα, 72 ναι. ώρες νωρίτερα, 48 με 72 ώρες νωρίτερα ένα αρνητικό τεστ. Οι περιπτώσεις αφορούν σε ασθενείς που ήταν να πάνε στη Θεσσαλονίκη σε ιδιωτικά... Φυσικά. Σε θεραπευτήρια, όχι στην Κοζάνη. Φυσικά, για τις ασθενείς που ήταν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όχι για την Κοζάνη σε ιδιωτικές κλινικές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο μου πήραν τηλέφωνο ήταν για τη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί τώρα... από ό,τι γνωρίζω, το ιδιωτικό, ιδιωτική κλινική έχει βάλει πια δικό του τεστ. Δεν ξέρω τι κάνουν, τότε με ενδιαφέρει το τι φτιάχνουν και το τι δεν φτιάχνουν. Κύριε Τσεβέ, κύριε, κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη σας, όποιος συμπολίτης μας έχει κάποια συμπτώματα, είτε πυρετό είτε βήχα, αυτά που έχετε πει για τον κορονοϊό, πρέπει να γίνεται δεκτός κατευθείαν στο εργαστήριο για τεστ? Μπορεί να συμβεί αυτό? Αυτό θα πρέπει, το οποίο θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να απευθύνεται στο γιατρό του και εφόσον ο γιατρός του, ο θεράπων, θεωρήσει ότι είναι ύποπτα και κρίνει ότι πρέπει να γίνει το τεστ, θα πρέπει να αποστέλλεται λοιπόν για να γίνεται το τεστ. Όχι να πηγαίνει μόνο στο πολίτη λοιπόν στο εργαστήριο. Φυσικά και όχι. Φυσικά. Εδώ όμως δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Ναι, προφανώς, όχι δεν απλά μιλάμε, το ρώτησα. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία και αυτά νομίζω ότι είναι προφανή. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν είναι κατανοητά. Εδώ όμως μιλάμε για ένα χειρουργείο το οποίο μπορεί να έχει προγραμματιστεί ή το οποίο δεν έχει μπει. Λοιπόν, και το οποίο λοιπόν τη δεδομένη στιγμή χρειάζεται τεστ πριν εισαχθεί λοιπόν σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αυτό το τεστ, αυτό σας είπα, αυτό μου είπαν, δεν γίνονταν δεκτό από το νοσοκομείο Κοζάνης. Και αυτό ουσιαστικά στυλίτευσα. Ναι. Δεν στυλίτευσα κάτι άλλο. Είπατε... ο τρόπος ο οποίος διατυπώθηκε το συγκεκριμένο πράγμα στην ανακοίνωση του νοσοκομείου σήμερα το πρωί, έδειχνε, μου έδειξε εμένα μάλλον, ότι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι απευθύνθηκαν προς εμένα, ότι αυτό το πράγμα όντως συνέβη. Είπατε πριν ότι η ανακοίνωση δεν είναι της διοίκησης, αλλά είναι του διοικητή. Γιατί το λέτε αυτό? Ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει λάβει γνώση. Μάλιστα. Αν το έχει λάβει γνώση, εγώ επειδή έχω μιλήσει ήδη με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί ήθελα να εκφέρω τα παράπονά μου, και μου είπαν ότι ουδέποτε τέθηκε ένα τέτοιο ζήτημα σε Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Κύριε Τσεβεγγίδη, κλείνοντας, η εικόνα που έχετε πια είναι σήμερα 18 τα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, ναι. και δυστυχώς στις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτά τα κρούσματα τα αυξημένα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες στους οποίους έχουμε χιλιοποί και θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας το να κρατάμε λοιπόν, να τους στηρούμε όλους αυτούς τους κανόνες ευλαβικά. Από εκεί και ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρξει αποκλιμάκωση και κυρίως εκείνο το οποίο θα ελπίζω είναι να μην υπάρξει διασπορά λοιπόν της νόσου κυρίως σε ευπαθείς ομάδες και να μην κινδυνεύσουν ζωές ανθρώπων. Ορθώς. Γιατί έχουμε την πληροφόρηση ότι χθες για παράδειγμα κύριε Τσεβεκίδη 65χρονος από χωριό της περιοχής μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη αμέσως. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό σας λέω, το θέμα είναι... 65 χρονών δεν είναι και... όντως οι ευπαθείς ομάδες να προστατευθούν όσο μπορούμε να τους έχουμε πιο προστατευμένους όλοι μας και κυρίως να ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες για αυτούς τους συνανθρώπους μας και να τηρήσουμε βλαβικά τα μέτρα. Αυτό έχω να πω εγώ, γιατί και αυτό θα πρέπει να κάνουμε... Κύριε Τσεβεκίδη, επειδή έχετε εμπειρία, πόσες μέρες θα κάνουν για να αποδώσουν τα μέτρα στην περιοχή μας αυτά? Θα κάνουν 10 μέρες? Πιστεύω κύριε Πλιάτσο πως ναι. Και θεωρώ ότι το πενθήμερο το οποίο έχει δοθεί... θα παραταθεί. Νομίζω ότι μάλλον θα παραταθεί. Μάλιστα. Έτσι, και μακάρι να μείνει εκεί. Μακάρι. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα παραταθεί. Και για να πούμε και κάτι αισιόδοξο. Ναι. Μακάρι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που αν θυμάστε καλά τέλη Αυγούστου είχε παρόμοια πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, έχουν σποραδικά και λίγα περιστατικά μέσα στην Αττική. Και να μην μοιάσουμε της Αττικής. Καλά, μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς. Να είστε καλά, κύριε Τσεβεκίδη. Ευχαριστούμε, για χαρά. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Για χαρά.